Πραγματικά είσαστε πολύ δυναμικός και πολύ σωστός μπρος σε αυτή τη μία απάντηση την οποία επιτέλους έστειλε μετά από 3 μήνες ο Υπουργός Εξωτερικών. Και αυτό έγινε κατόπιν ερωτήσεως του Ευρωβουλευτή, του Βουλευτή Αυγενάκη, ενώ η υποχρέωση της Πολιτείας και του Υπουργού Εξωτερικών ήταν από την πρώτη στιγμή να εκδώσει το ίδιο το Υπουργείο ανακοίνωση και να ενημερώνει και όχι να σύρεται σε απαντήσεις, σε ερωτήσεις. Αυτό σημαίνει υπεύθυνο Υπουργείο, αυτό σημαίνει υπεύθυνη κυβέρνηση. Αυτή είναι ντροπή, δεν είναι απάντηση, κύριε Σαχίνη, αυτή. Δεν είναι απάντηση, διότι από την αρχή. Και εσείς επισημάνατε και όλοι, αφενός μεν την ανακολουθία του Υπουργείου και της κυβέρνησης, αφετέρου δε την επικινδυνότητα. Για την επικινδυνότητα αυτών των στοιχείων και γιατί επελέγει η Μεσόγειος αυτό το σημείο της Μεσογείου, δεν λέει λέξη ο Υπουργός. Και αντίθετα, παραπέμπει στις εφημερίδες. Αυτό σημαίνει επίσημη κυβέρνηση, επίσημη ενημέρωση. Όσον αφορά δε τα στοιχεία, εγώ τυχαίνει να τα ξέρω. Τα TVA και το TVB κλπ. Και το αλάτι, αλλά για το άλλο ισοπροπανόλ είναι μια αλκοόλια ασφαλώς η οποία μπορεί να καεί. Αλλά γιατί δεν τα λέει αυτά ότι είναι τα αέρια του Σαρίν, τα οποία μία σταγόνα από αυτά μπορεί να θανατώσει έναν άνθρωπο σε λιγότερο από 5 λεπτά, ή όπως ανέφερε ο επικεφαλής κοινικός στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι απάνω σε ένα νόμισμα, εάν βάλεις όχι ένα σταγονίδιο, ένα σημάδι, μία κουκίδα, αυτή θα εξουδετερώσει ένα μεγάλο μέρος, ας πούμε, από το όλο θέμα. Γιατί σιωπά για την επικινδυνότητα, το ενδεχόμενο κινδύνου, και γιατί δεν λέει τι μέτρα έχουν λάβει και ο Διεθνής Οργανισμός, αλλά και η κυβέρνηση δική μας, και στο να παρακολουθεί, αλλά και για να μας διαφυλάξει σε περίπτωση ενός ατυχήματος. Γιατί δεν μιλάει για όλα αυτά και παραπέμπει στις εφημερίδες ή αναφέρει επίσημες σελίδες, και τώρα το ακούσαμε από εσάς για πρώτη φορά ότι ακόμα και οι οικολογικές οργανώσεις οι οποίες επεκαλέστηκε, τουλάχιστον η μία δεν υπάρχει, όπως είπατε, και πρέπει να το επαναλάβουμε, και η άλλη το αρνείται μέσω του κυρίου Κρήτονος Αρσένη. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αντίθετα, επιτείνουν την αγωνία, επιτείνουν το άγχος και επιτείνουν, και βέβαια είμαστε ακόμα εντελώς αβέβαιοι του τι πρόκειται να συμβεί ακόμα και μετά την ανακοίνωση του κυρίου Υπουργού των Εξωτερικών. Μισό λεπτό, εσείς είστε επιστήμονας και καλά τα άλλα κάνετε και περιορίζεστε στο επιστημονικό πεδίο, αν και είστε και ενεργός πολίτης. Εδώ προκύπτουν σοβαρά ζητήματα. Καταρχήν, εγώ διαπιστώνω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών μάλλον παρακολουθεί τα μέσα ενημέρωσης, και ποια μέσα ενημέρωσης, να το ξεκαθαρίσουν. Τα κεντρικά δεν παίζουν τίποτα. Λοιπόν, παρακολουθεί μάλλον τα μέσα ενημέρωσης που είναι ενσωματωμένα στην ενημέρωση του Οργανισμού Απαγόρευσης των Χημικών Όπλων. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Ακριβώς. Τι συντονισμό. Η ιστοσελίδα την οποία άνοιξα εγώ, της Επιτροπής Απαγόρευσης των Χημικών Όπλων, δεν αναφέρει απολύτως τίποτα. Η δε προκήρυξη φύγανε που εμφανίστηκε μόνο μια εταιρεία, και αυτή ήταν η Γερμανία, η κυβέρνηση δηλαδή, η οποία είπε σε μια εταιρεία να έρθει να παραλάβει τα προϊόντα διασπάσεως των αερίων χημικού πολέμου. Και αυτά όχι όλα, 50 τόνους. Αυτά όχι όλα, 50 τόνους. Και ακόμα δεν μας λέει ότι 9 πρώτου, όπως απάντησε η Υπουργός Αναπληρωτής, η κυρία Γεννηματά, 9 πρώτου έφυγε το πλοίο, το δανέζικο πλοίο, από τη Λατάκια. Επομένως, πού έχει φτάσει τώρα, γιατί δεν μας λέει αυτό που είναι η πραγματικότητα. Έχει μεταφερθεί προς το Cape Ray το αμερικάνικο πλοίο, βρίσκεται στα διεθνή ύδατα, και έγραφε χαρακτηριστικά, είναι 9 containers η πρώτη παρτίδα. Πόσες παρτίδες ακόμα θα είναι και μέχρι πόσο θα διαρκέσει. 31 τρίτου, με συγχωρείτε, ήταν η εξουδετερώση της πρώτης παρτίδας των 9 containers. Αλλά πόσα κοντέινερ υπάρχουν, τι θα περιέχουν αυτά τα κοντέινερ και μέχρι πότε θα εξουδετερωθούν. Γιατί δεν μας απαντάει σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα που απλοί πολίτες αλλά και η επιστημονική κοινότητα ρωτάει και ζητάει κάποιες απαντήσεις. Όχι αυτό το φιλολόγημα το οποίο έστειλε ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών. Είναι εντυπωσιακό αυτό που λέτε. Οι καθήλυνα αρμόδιοι δεν ενημερώνονται και τον βουλευτή, μάλλον τον παρελκύει με αυτή την απάντηση ο Υπουργός Εξωτερικών. Καταρχήν, τι πάει να πει παρακολουθεί στενά την υπόθεση καταστροφής του χημικού οπλοστασίου της Συρίας εξ αρχής. Πότε είναι η αρχή? Όταν το μάθε από τον BBC, όταν το δεχτήκαμε τον Οκτώβριο που το αποφάσισε ο οργανισμός, διότι αν μας πει ότι είναι από τον Οκτώβριο, τότε το Υπουργείο Εξωτερικών ξέρει 3 μήνες πίσω και σιωπά. Αν μας πει ότι είναι. Μισό λεπτό. Αν μας πει ότι είναι από την αποκάλυψη του BBC και μετά, τότε τι είναι το Υπουργείο Εξωτερικών? Δεν έχει ενημέρωση ότι θα γίνει στα διεθνή ύδατα δίπλα του και περιμένει το BBC να του την πει?
Και το πλοίο έφυγε από τη Λετάκια στις 9 πρώτου, 9 Ιανουαρίου. Τώρα ένα μήνα μετά έρχεται να μας ενημερώσει για να μην μας πει ούτε καν που βρίσκεται, ούτε καν εάν έχει μεταφορτωθεί το υλικό ή πώς μεταφέρεται. Τέλος πάντων, είναι πραγματικά κάτι που δεν τιμά την κυβέρνηση, αλλά ούτε και το Υπουργείο Εξωτερικών αυτού του είδους η μετακίνηση προς τους πολίτες τουλάχιστον. Ως επιστήμονας... Ο κόσμος αγωνιά. Τι μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται και τι ρόλο παίζει η κυβέρνηση, όχι μέσω της πρεσβείας στη Χάγη, μπορούσε και μέσω του εκπροσώπου μας στα Ηνωμένα Έθνη. Ο σκοπός είναι εδώ πέρα που εκτελείται η επιχείρηση, γιατί αποφασίστηκε αυτή η επιχείρηση και τι μέτρα λαμβάνουν ώστε να αποτρέψουν κάθε ενδεχόμενο. Αυτό δεν μας λένε. Δεν μου λέτε ως επιστήμονας, κύριε Κατσαράκη, να κλείσουμε αυτό. Την Πέμπτη οι βουλευτές έχουν καλέσει μέσα στη Βουλή τρεις συναρμόδιους υπουργούς να τους απαντήσουν. Ναι. Φοβούμαι βέβαια ότι με βάση αυτό που βλέπω εδώ, στο ίδιο μήκος κύματος θα κινηθούν. Εσείς αν ήσασταν στη θέση τους ή με την επιστημονική γνώση που έχετε, μετά την όποια ανάλογη απάντηση θα δώσουν μέσα στη Βουλή οι υπουργοί, αν ήσασταν βουλευτής ή τι σκονάκι θα δίνατε στους βουλευτές, να επιμείνουν πού την Πέμπτη? Να επιμείνουν στο τι μέτρα πρόκειται να ληφθούν για την παρακολούθηση της όλης επιχείρησης και τι μέτρα έχουν ληφθεί ώστε να αποτραπεί κάθε ενδεχόμενο ατυχήματος. Ενημερωνόμαστε, θα σας πει ο Υπουργός, από τον Οργανισμό Καταστροφής των Χημικών μέσω της Χάγης. Δεν φτάνει αυτό? Δεν φτάνει αυτό και Σακίν είναι προφανές, διότι αν συμβεί ένα ατύχημα και αρχίσουν και τα απόβλητα, τα τοξικά απόβλητα πηγαίνουν προς τη θάλασσα της Κρήτης, προς το κρητικό πέλαγος, τι θα γίνει τότε, τι μέτρα θα μπορεί να λάβει η κυβέρνηση από τη, η πολιτεία από τη στιγμή που δεν θα ξέρει τι είναι, πόσα είναι και προς τα πού είναι. Και επίσης θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας για τη μέθοδο της υδρόλυσης, διότι ο Οργανισμός Καταστροφής των Χημικών εξέδωσε ένα report πριν τρεις μέρες που λέει ότι είναι η μόνη ασφαλής μέθοδος εξουδετέρωσης των χημικών. Εσείς μας είπατε και άλλοι Έλληνες επιστήμονες ότι αυτό γίνεται για πρώτη φορά στη θάλασσα. Ναι, για πρώτη φορά γίνεται στη θάλασσα. Επί εδάφους γίνεται και αυτή τη στιγμή και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Ρωσία. Αλλά στη θάλασσα με τον ισχυρό κυματισμό που ενδεχόμενο να προκύψει και με το πλοίο αυτό το απειρχαιωμένο και με το είδους τις δεξαμένες και τα παρελκόμενα που φέρει, δημιουργεί οπωσδήποτε ένα σημαντικό βαθμό ανασφάλειας.